πάμε στα Χανιά, καθώς έχουμε ακόμα μία κινητοποίηση, την προσεχή στις 2 Φεβρουαρίου, την προσεχή Πέμπτη, από τον Μουσικό Σύλλογο Χανίων. Μία κινητοποίηση η οποία εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα διαμαρτυρίας στις τάξεις καλλιτεχνών πανελλαδικά. Έχουμε βγάλει και εκπροσώπους ηθοποιών, έχουμε βγάλει και εκπροσώπους μουσικών από την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κρήτη. Πάμε τώρα στα Χανιά. Μεταξύ άλλων, βέβαια, ζητείται η κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος, 85/22, βέβαια, καμία σκέψη για υποβάθμιση καλλιτεχνικών σπουδών. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Θέλω λίγο να πάμε και να συναντήσουμε την κυρία Εύη Γεωργουσοπούλου, πρόεδρο Παραρτήματος Χανίων Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, ωραία, εσείς? Σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μία φορά στους δρόμους, ακόμα μία κινητοποίηση. Το πρώτο αίτημα στην ατζέντα ποιο είναι? Καμία σκέψη για υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών, όπως τις υποβαθμίζει στο Προεδρικό Διάταγμα 85/22. Και δημόσια δωρεάν μουσική παιδεία από την παιδική ηλικία, η οποία να καταλήγει στη πανεπιστημιακή βαθμίδα. Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν? Ολοκληρώστε, εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στο κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εισαγωγής της μουσικής και της νοοτροπίας και της φιλοσοφίας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Νομίζω ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πιάσουμε. Είναι και ένα θέμα και αυτό και στα αιτήματά μας, η αναβάθμιση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στη γενική εκπαίδευση σαν κομμάτι της αισθητικής αγωγής. Είναι και αυτό ένα αίτημά μας. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί εδώ πέρα καθημερινά μας απασχολεί. Σε εβδομαδία βάση βγάζουμε κάποιον εκπρόσωπο από μουσικό ή καλλιτεχνικό σχολείο. Και τι μας λέει? Έχουμε το θέμα των υποδομών, έχουμε το θέμα του κτηριακού, τα κτηριακά προβλήματα, έχουμε το θέμα της μετεγκατάστασης που ζητάμε, το θέμα της σίτησης, το θέμα της υποστελέχωσης, ζητήματα τα οποία δημοσιογραφικά τα καταγράφουμε εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετία. Είναι διαχρονικά τα προβλήματα και μόνο κουκλώνονται περιστασιακά και δεν λύνονται από τη ρίζα τους τα προβλήματα και στα μουσικά σχολεία και στα καλλιτεχνικά σχολεία. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, επειδή έχει μπερδευτεί και ο κόσμος, οι τηλεθεατές μας ρωτούν ποιος φταίει. Φταίει το Υπουργείο Παιδείας, φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού. Γενικά, υπό τη σκέπη, σε ποιο χαρτοφυλάκιο, για να γίνω ακριβής και κατανοητός, ανήκουν τα συγκεκριμένα σχολεία? Ωραία, λοιπόν, τα σχολεία είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Το πρόβλημα για εμάς είναι διαχρονικό των κυβερνήσεων και είναι πολιτικό. Έχουν πορίσει, δίνουν κάποιες μουσικές σπουδές στα σχολεία, τα μουσικά, ας πούμε, που είναι του Υπουργείου Παιδείας, αλλά δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Δεν έχουν κάποιο πτυχίο, δεν έχουν κάποια πιστοποίηση τα παιδιά που τελειώνουν το μουσικό σχολείο. Απλά ένα πολιτήριο μουσικού σχολείου, το οποίο πιστοποιεί ότι έχουν διδαχθεί κάποια μαθήματα μουσικής, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Κάποιος για να γίνει μουσικός πηγαίνει σε οδείο ή συνεχίζει μετά και δίνει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Όπου για να μπει στο πανεπιστήμιο, στα μουσικά τμήματα, πρέπει να έχει πάει σε οδείο. Γιατί αν δεν έχει πάει σε οδείο, δεν μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα. Και με όλες αυτές τις ελλείψεις που περιγράψατε στα μουσικά σχολεία που υπάρχουν σε μία πόλη, σε κάθε νομό. Από τις ενστάσεις που έχετε διατυπώσει μέχρι και σήμερα, από τις φορές που έχετε χτυπήσει την πόρτα των συναρμόδιων υπουργείων, έχετε πραγματοποιήσει και άλλες κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Τι έχει προκύψει, ποια η ανταπόκριση και ποιες οι δεσμεύσεις? Αντιμετωπίζουμε μια σταδιακή, μια μάλλον σταθερή, όχι σταδιακή, απαξίωση για το αίτημα μας για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση κάτω από τη στέγη του Υπουργείου Παιδείας εξ ολοκλήρου. Και έχουμε για την ώρα, από όταν ξεκινήσανε οι κινητοποιήσεις, μόνο κάποιες προσπάθειες αναδίπλωσης. Βγήκε όμως ο κύριος Γιαντρομανολάκης και είπε το εξής, ότι δεν πρόκειται να υποβαθμιστούν οι καλλιτεχνικές σπουδές στο επίπεδο της μεταλλικιακής κατάρτισης. Αυτό που περιέγραψα σαν αναδίπλωση. Ουσιαστικά καμία ουσιαστική δέσμευση δεν υπάρχει. Βγήκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός και είπε ότι θα ιδρυθεί το 2025 Πανεπιστημιακό Τμήμα για τις Τέχνες. Έχουμε ήδη τρία
πανεπιστημιακά τμήματα, οι μουσικοί που βγάζουν μουσικούς. Τι είπε? Εμείς ζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση από την παιδική ηλικία μέχρι το πανεπιστήμιο. Μάλιστα, μάλιστα. Ζητάμε τα πτυχία που υπάρχουν ήδη από το Υπουργείο Πολιτισμού, με ευθύνη και των πανεπιστημιακών τμήματων, να αντιστοιχηθούν με κάποιο τρόπο, να δοθούν κάποιες εξετάσεις, ίσως έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν πανεπιστημιακό επίπεδο. Κυρία Γεωργοσοπούλου, είμαστε εδώ να καλύψουμε και το ρεπορτάζ. Άνω τελεία βάζουμε τώρα. Θα ξαναπούμε πάλι, να δούμε λίγο και την κινητοποίηση της Πέμπτης και να σχολιάσουμε λίγο και τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν, ίσως κάποιες δεσμεύσεις. Ξέρετε, προεκλογική περίοδο διανύουμε, οπότε ποτέ μη λες ποτέ σε τίποτα. Παθογένεια, παθογένεια ότι, του ελληνικού συστήματος. Ότι έχουμε κερδίσει το προηγούμενο διάστημα και μέσα στην πανδημία, μέσα από τους αγώνες τα κερδίσαμε και το έχουμε καθαρό ότι πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε στο τέλος. Μάλιστα. Γιατί είναι και ένας δίκαιος αγώνας, είναι δίκαια τα αιτήματά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Η πόρτα της εκπομπής ανοιχτή, το γνωρίζετε. Ναι, ευχαριστώ. Την Πέμπτη έχουμε απεργιακή κινητοποίηση στην αντιπεριφέρεια Χανίων, 10:30 το πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.